Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Β, κεφάλαιο σίγμα ταφ, σελίδα 302. Σελίδα 302, Σαμουήλ Β και κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ. Και πάλι συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000 και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε και πάσε ο λαός με ταυτό από Βααλέ του Ιούδα δια να γάγει εκείθεν την κυβωτών του Θεού εις την οποίαν επικαλείται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων του καθημένου υπεράνω αυτής επί των χερουβίμ. Και επεβίβασαν την κυβωτών του Θεού επί νέας αμάξης και σήκωσαν αυτήν εκ του οίκου του Αβιναδάβ του εν το βουνό. Οδήγησαν δε την άμαξαν την νέαν ο Ουζά και Αχιώ ιοί του Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτήν από του οίκου του Αβιναδάβ του εν το βουνό μετά της κυβωτού του Θεού. Και ο Αχιώ προεπορεύοντο της κυβωτού. Ο δε ο Δαβίδ και πάσο οίκος του Ισραήλ έπαιζον έμπροσθεν του Κυρίου πανίδος οργάνων από ξύλου ελάτης και κιθάρας και ψαλτήρια και τύμπανα και σύστρα και κύμβαλα. Και ότε ήλθον έως του αλωνίου του Ναχών εξύπλωσεν ο Ουζά την χείραν αυτού εις την κυβωτών του Θεού και κράτησεν αυτήν διότι έσυσαν αυτήν οι βόες. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και πάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την προπαίτειαν αυτού και απέθανεν εκεί παρά του κυβωτών του Θεού. Και ελυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εις τον Ουζά και κάλεσε το όνομα του τόπου Φαρές Ουζά έως της ημέρας ταύτης. Και φοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριον την ημέραν εκείνην και είπε πως θέλει εισέλθει προς εμέ η κυβωτός του Κυρίου και δεν ήθελησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την κυβωτόν του Κυρίου προς εαυτόν εις την πόλη Δαβίδ αλλά έστρεψε αυτήν ο Δαβίδ εις τον οίκον Οβίδοδομ του Γεθαίου. Και κάθισε η κυβωτός του Κυρίου εν το οίκο του Οβίδοδομ του Γεθαίου τρεις μήνας και ευλόγησε ο Κύριος τον Οβίδοδομ και πάντα τον οίκον αυτού. Και επίγειλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ λέγοντες ο Κύριος ευλόγησε τον οίκον του Λεβίδ Εδόμ και πάντα τα υπάρχοντα αυτού ένεκα της κυβωτού του Θεού. Και επήγαινε ο Δαβίδ και ανεβίβασε την κυβωτών του Θεού εκ του οίκου του Οβίδ Εδόμ εις την πόλη Δαβίδ εν Εφροσύνη. Και ότε ευάδιζον οι βαστάζοντες στην κυβωτών του Κυρίου έξι βήματα εθυσίαζον βούν και συτευτών. Και χόρευεν ο Δαβίδ ενώπιον του Κυρίου εξ όλης δυνάμεως και ήτο ο Δαβίδ περιεζωσμένος λινούν εφόδ. Και ο Δαβίδ και πάσο οίκος Ισραήλ ανεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου εν αλλαγμό και εν φωνή σάλπιγκος. Ενώ δε η κυβωτός του Κυρίου εισήρχετο εις την πόλη Δαβίδ, Μιχάλη θυγάτρη του Σαούλ έκυψε δια της θηρίδος και ειδούσα τον βασιλέα Δαβίδ ορχούμενον και χορεύοντα ενώπιον του Κυρίου εξουδένωσεν αυτόν εν την καρδία αυτής. Και έφεραν την κυβωτών του Κυρίου και έθεσαν αυτήν εις τον τόπον αυτής, εις το μέσον της σκηνής, την οποίαν έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ και προσέφεραν ο Δαβίδ ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφεράς ενώπιον του Κυρίου. Και αφού ετελείωσε ο Δαβίδ, προσφέρον τα ολοκαυτώματα και τα ειρηνικάς προσφοράς, ευλόγησε τον λαόν εν ονόμα του Κυρίου των δυνάμεων και διαμήρασεν εις πάντα των λαών, εις άπαντο πλήθος του Ισραήλ από παντός έως γυναικός, από ανδρός έως γυναικός, εις έκαστον άνθρωπον εν ψωμίων και εν τμήμα κρέατος και μία φιάλη νίνου. Τότε πάσο ο λαός ανεχώρησεν έκαστος εις την οικίαν αυτού. Και επέστρεψε ο Δαβίδ για να ευλογήσει τον οίκον αυτού και εξελθούσα Μιχάλη θυγάτρη του Σαούλη συνάντησην του Δαβίδ είπε πόσο ένδοξο της είτο σήμερον ο βασιλεύς του Δαβίδ ως της εγυμνώθη σήμερον εις τους οφθαλμούς των θεραπηνίδων των δούλων αυτού καθώς γυμνώνεται ανεσχύντος εις των μηδαμινών ανθρώπων. Και είπε ο Δαβίδ προς την Μιχάλη ενώπιον του Κυρίου ως της και είπε ο Δαβίδ προς τη Μιχάλ ενώπιον του Κυρίου ώστις με έκλεξεν υπέρ των πατέραν σου και υπέρ πάντα των οίκων αυτού ώστε να με καταστήσει ηγεμόνα επί των λαών του Κυρίου επί των Ισραήλ ναι ενώπιον του Κυρίου έπαιξα και θέλω εξευτελιστεί έτι περισσότερον και θέλω ταπεινωθεί στους οφθαλμούς μου και μετά των θεραπενίδων περί των οποίων σοι ελάλησας με ταυτόν θέλω δοξαστεί δια τούτο η Μιχάλη θυγάτρη του Σαούλ δεν εγέννησεν τέκνον έως της ημέρας του θανάτου αυτής. Αμήν. Ο Δαβίδ πλέον θριαμβευθείς
θριαμβευτής παρακυρίου και ανάμεσα στη φυλή του Ιούδα και ανάμεσα στις 10 φυλές του Ισραήλ, αλλά και ανάμεσα σε όλη τη γη των Φιλιστέων και των εχθρών του λαού. Τώρα πια ο Θεός τον έχει ελευθερώσει από όλες τις ταλαιπωρίες του. Τον έχει ελευθερώσει από όλες, από όλους τους κινδύνους που διέτρεχε η ψυχή του και η ζωή του. Τώρα είναι βασιλιάς. Τώρα μπαίνει στην καινούρια διαδικασία δοκιμασίας. Μέχρι πρότινος ήταν στη διαδικασία του να κάνει το θέλημα του Θεού εν κινδύνο, μέσα σε απειλές, μέσα σε δυσκολίες και σε κακοπάθειες. Και είχε καταλάβει ότι κατάλαβε πλέον ότι όλες αυτές οι κακοπάθειες ήταν χάρις Θεού προς ευλογία και προς δόξα παρακυρίως Αυτόν. Γι' αυτό και είπε ότι καλόν μου έγινε ότι ταλαιπωρήθηκα. Έχει αναγνωρίσει ο Δαβίδ ότι οι κακοπάθειες πολλές φορές στη ζωή μας, και μάλιστα για τους χριστιανούς όλες, αλλά και όχι μόνο για τους χριστιανούς, είναι είτε από τον ίδιο το Θεό, είτε από το διάβολο, που ο Θεός όμως το επιτρέπει. Είναι δηλαδή είτε δοκιμασίες για παιδεία, για καρποφορία και για το έλεος αυτού, είτε πειρασμοί από το διάβολο για να δοκιμαστεί και να αποδειχθεί στερεά η πίστης του ανθρώπου. Και κανένας άνθρωπος δεν θα φτάσει στον ουρανό χωρίς να τον έχει εκπαιδεύσει, να τον έχει δοκιμάσει ο Θεός με κακοπάθειες, αλλά και κανένας άνθρωπος δεν θα φτάσει στον ουρανό χωρίς να έχει πειραστεί υπό του διαβόλου, όπως είπαμε όμως πάντοτε, με την άδεια του Θεού προς το διάβολο, όπως και τον Ιώβ. Και οι δοκιμασίες έρχονται και οι πειρασμοί έρχονται από πολλές καταστάσεις. Από συγγενείς, από την οικογένεια, από φίλους, από αδελφούς, από συναδέλφους. Ο Θεός χρησιμοποιεί κάθε έναν για να δοκιμαστεί η ψυχή του αδελφού, του ανθρώπου, και να βρεθεί δόκιμος. Γιατί αν βρεθεί δόκιμος, τότε η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, εκείνη την ελπίδα που η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Και αν ο άνθρωπος αντισταθεί στο διάβολο που τον πειράζει και δοκιμαστεί η πίστη του με υπομονή, τότε θα γίνει άνδρας τέλειος εις πανέργων αγαθών. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας που μας φέρνει στενοχώρια, να ξέρουμε ότι είναι χάρις Θεού. Είτε για διόρθωση, για παιδεία, είτε για καρποφορία, είτε γιατί με αγαπάει ο Θεός και θέλει να με φυλάξει από τα κακά που έρχονται. Και αυτά τα κάνει ο ίδιος ο Θεός και χαιρόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να χαιρόμαστε. Αλλά και όταν ο πειράζων, μάλλον ο Θεός όταν ενεργεί τις δοκιμασίες, ενεργεί προς ευλογία δική μας, πάντοτε η κακοπάθεια είναι χάρις Θεού προς ευλογία. Όταν όμως ο διάβολος εργάζεται στη ζωή μας με πανουργία και με πονηριά, φέρνοντας πειρασμούς στο περπάτημά μας, αυτό είναι, ο σκοπός του είναι η πτώση μας, το γκρέμισμά μας, και ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει σε αυτό να μας πειράξει πάνω από τη δύναμή μας. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν σας κατέλαβε πειρασμός ημί ανθρώπινος, αλλά σύν το πειρασμό ο Θεός θα κάνει και την έκβαση. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός στα χέρια του διαβόλου, αντιθέτως θα υποτάξει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας, αρκεί εμείς με υπομονή να υπομένουμε τον πειρασμό.
Ο καιρός λοιπόν της δοκιμασίας και των πειρασμών σε κακοπάθεια και σε κακουχία για τον Δαβίδ πέρασε. Τώρα έρχεται η άλλη περίοδος και της δοκιμασίας και του πειρασμού στον καιρό της ευημερίας του. Στον καιρό της νίκης και της δόξας του. Δεν ξέρω ποια δοκιμασία είναι πιο σκληρή ή πιο επικίνδυνη και ποιος πειρασμός είναι πιο δύσκολος να το αντιμετωπίσεις, στον καιρό της κακοπάθειας ή στον καιρό της ευημερίας. Γιατί όπως η κακοπάθεια είναι χάρις Θεού και δυσκολευόμεθα να το αντιληφθούμε, αλλά είναι ανάγκη να το αντιληφθούμε, έτσι και η ευημερία είναι χάρις Θεού, που αυτό όμως το αντιλαμβανόμεθα πάρα πολύ καλά, γιατί λέμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε, αν και δεν αξίζαμε. Όμως, είτε στην κακοπάθεια, είτε στην ευημερία, που είναι παρακυρίου και είναι χάρις Θεού, και θα δοκιμαστούμε και θα πειραστούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν, επειδή είναι άνδρας κατά την καρδία του Θεού, στο να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται, όπως τώρα στην ευημερία του, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει το θέλημα του Θεού. Ψάχνει να βρει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Δεν τεμπελιάζει. Θα έρθει και η στιγμή που θα τεμπελιάσει και δεν θα πάει στον πόλεμο, τον καιρό που οι βασιλείς πηγαίνουν στον πόλεμο, και θα έρθει ο πειρασμός τόσο τρομερός που θα τον ρίξει. Αλλά τώρα και έτσι σε όλη του τη ζωή εν γέννη ο Δαβίδ ήταν σκεπτόμενος και εξητώντας τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Σκεφτόταν λοιπόν τώρα που είναι βασιλιάς τι θέλει ο Θεός από αυτό να κάνει. Ήξερε και είχε καταλάβει όταν δεν ήταν βασιλιάς αλλά ήταν κυνηγημένος τι ήθελε ο Θεός από αυτό να κάνει όταν ο Σαούλ τον κυνηγούσε. Και ο Θεός του είχε πει θα τον παραδώσω στα χέρια σου, αλλά πρόσεξε να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις. Και σκέφτηκε όχι τι θέλει να κάνει αυτός, αλλά τι θέλει να κάνει ο Θεός. Και λέει μη γέννητο να αγγίξω τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και αυτό ήταν αιτία μεγάλης ευλογίας παρακυρίου για τον Δαβίδ. Τώρα λοιπόν, έχοντας αυτό την πρόθεση, γιατί ο χριστιανός θα έλεγα κρίνεται, αν και σε κρίση δεν ερχόμαστε, άρα εξιχνιάζεται η βούλησή του, εξιχνιάζεται από την πρόθεσή του. Ποια είναι η πρόθεσή μου κάθε στιγμή της ζωής μου? Τι θα ήθελα να κάνω? Και ο Δαβίδ έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν σκέφτεται τι θέλω να κάνω, αλλά σκέφτεται τι θέλει ο Θεός από μένα να κάνω. Θυμηθείτε τον άφρονα τον πλούσιο, όταν ευτύχησαν τα χωράφια του, δεν έγινε βασιλιάς, μεγάλη καρποφορία είχαν τα χωράφια του, αλλά ευτύχησαν. Στο καιρός λοιπόν της ευημερίας του, και τώρα θα δοκιμαστεί. Του δεσε άφθονα τα αγαθά του ο Θεός, τα αγαθά του ο Θεός του έδωσε άφθονα για να τον δοκιμάσει πώς θα σταθεί. Και ο άφρονο πλούσιος σκέφτηκε τι πρέπει να κάνει με τη σοφία του, τι θέλει να κάνει με τη βούλησή του και δεν λογαρίασε καθόλου άραγε τι ο Θεός θέλει να κάνω. Καμία σχέση ο άφρον πλούσιος με τον Δαβίδ, γι' αυτό και το τέλος του ήταν και γρήγορο και ολέθριο. Γιατί αποφάσισε και είπε θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα τις γεμίσω με τα αγαθά μου και θα πάω και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις τώρα αγαθά πολλά, φάε, πει, εφραίνου, για έτη πολλά. Ανόητος όμως. Ανόητος άνθρωπος. Δεν ρώτησε το Θεό, δεν λογαριάσε το Θεό, δεν σκέφτηκε τι θέλει ο Θεός. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο βράδυ, ήρθε ο Θεός και του λέει άφρον, άφρον, τα δαιμόνια απαιτούν την ψυχή σου σήμερα. Το επαναλαμβάνω. Άφρον, άφρον, τα δαιμόνια απαιτούν την ψυχή σου σήμερα. Και όλα αυτά τα οποία ετοίμασες και φόρτωσες στις αποθήκες σου, ποιανού θα είναι?
Και ήρθαν τα δαιμόνια και τον πήραν στην αιώνια απώλεια. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και για αυτόν, αν δεν σκεφτότανε με αφροσύνη, αν και ήταν σωστό αυτό που σκέφτηκε. Ήταν παραανθρώπης σοφό, αλλά παρακυρίου αφροσύνη. Ο Δαβίδ όμως ευτύχησαν τα χωράφια του και όχι μόνο, βασιλιάς έγινε, απόλυτη δύναμη και εξουσία, ευλογημένος βασιλιάς έγινε, νικητής επάνω σε όλα, αλλά δεν ξέχασε το Θεό. Το μυαλό του ήταν στραμμένο πάντοτε στο Θεό. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το σημαντικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως καταστάσεως, ηλικίας και πνευματικότητας ακόμη. Πού είναι το μυαλό σου στραμμένο? Πού είναι? Στα παιδιά μας? Στις σπουδές τους? Στην ευτυχία τους? Στις δουλειές μας? Στην υγεία μας? Στο μέλλον μας? Στο μέλλον τους? Στο γάμο μας? Πού είναι στραμμένη η προσοχή μας και η εξήτησή μας? Του Δαβίδ ήταν στραμμένη στο θέλημα του Θεού. Τι με θέλεις, Κύριε, να κάμω εγώ? Είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός να μην τον αγαπάει και να μην τον ευλογεί με ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς να είναι προσωπολήπτης? Δεν είναι δυνατόν. Άλλωστε ο Θεός τέτοιους ανθρώπους ψάχνει να βρει. Και όχι πολλούς, γιατί δεν είναι πολλοί. Έστω και έναν τέτοιον άνθρωπο να βρει, που να είναι κατά την καρδία του Θεού, γιατί θέλει ο Θεός να αποκαλύπτει τη δόξα Του και τη δύναμή Του ανάμεσα στους ανθρώπους που αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Τέτοιον άνθρωπο ζητάει, ο οποίος δεν λογαριάζει τις πίκρες που έχει και τις στενοχώριες, δεν λογαριάζει ακόμη και τις προσβολές και τον ονειδισμό, δεν λογαριάζει την ευρυχωρία και την επιτυχία και την νίκη, γιατί ξέρει ότι όλα αυτά είναι χάρις Θεού σε αυτόν, για να αποκαλυφθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων η καρδιά του, να φανερωθεί η καρδιά του, να φανερωθεί τι είναι αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, τι εξητεί. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδερφοί, να είμαστε αληθινοί χριστιανοί, αληθινοί όμως χριστιανοί, με πρόθεση χριστιανική. Και το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, ξέρετε γιατί? Δεν είναι εύκολο, γιατί ξεχνιόμαστε. Δεν λέω ότι δεν είμαστε καλοί χριστιανοί, αλλά ξεχνιόμαστε. Παρασυρώμεθα από μέριμνες βιωτικές, από επιθυμίες, από αγωνίες, από φόβους, από ανησυχίες. Και ο Θεός έρχεται με το Λόγο Του και μας λέει, ξύπνα! Ξύπνα, δεν είναι αυτός ο δρόμος σου, ο στόχος σου και η ζωή σου. Δεν εξαρτάται η ζωή σου από τα υπάρχοντά σου. Δεν εξαρτάται η ζωή σου από τα παιδιά σου, από τη δουλειά σου, από τις επιτυχίες σου, από την υγεία σου. Δεν εξαρτάται. Η ζωή σου εξαρτάται από το Χριστό. Και μακάρι να το καταλάβεις, ώστε το θάρρος σου και η ελπίδα σου να είναι αποκλειστικά στο Χριστό. Γιατί όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει. Όλα τα άλλα ο Θεός θα τα αναλαμβάνει και θα τα ευλογεί. Ο Δαβίδ λοιπόν μέσα στην απόλυτη δύναμη και εξουσία του δεν λέει τώρα θα κάθομαι να τρώω και να πίνω, αλλά λέει τι θέλεις, Κύριέ μου? Και αμέσως το μυαλό του πήγε στην κιβωτό της Διαθήκης, στην κιβωτό του Θεού, εις την οποία είναι επάνω το όνομα
του Κυρίου των δυνάμεων, του καθημένου υπεράνω των χερουβίμ. Δεν υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Εγώ είμαι βασιλιάς σε μία βασιλεία που δεν έχει την κυβωτό της Διαθήκης. Και μέσα η κυβωτό της Διαθήκης τι είχε? Μόνο τις εντολές, μόνο το Λόγο του Θεού πλέον. Μόνο. Πρώτα είχε τη ράβδο τη βλαστήσασα του Ααρών που έδειχνε την ιερατική εξουσία που ο Θεός δίνει στο λαό του, ιερείς. Είχε το μάνα, τη στάμνα με το μάνα, με το οποίο έτρεφε ο Θεός το λαό Ισραήλ αφού του βγήκε από την Αίγυπτο 40 χρόνια, που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι τροφή, και είχε και τις δύο πλάκες πάνω στις οποίες ήταν γραμμένος ο νόμος, που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι και νόμος, πνευματικός νόμος, στον οποίο πρέπει να πειθόμεθα, καθώς είναι γραμμένο να πείθεστε στις αρχές και στις εξουσίες, πόσο μάλλον στις ουράνιες. Συνειδητοποίησε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη πνευματική στην Ιερουσαλήμ, στο βασίλειό του, η σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν έδωσε εντολή να έλθει, αλλά πήγε ο ίδιος να την πάρει. Δεν θέλει άνθρωπος να του δίνει, αλλά θέλει να πηγαίνει από το Θεό να παίρνει. Είχε ωραίο πνεύμα ο Δαβίδ. Θέλω εγώ να πηγαίνω να παίρνω από το Θεό αυτά που μου δίνει αυτός, γιατί ο Θεός είναι που δίνει πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον σε κάθε άνθρωπο. Δεν περιμένω από ανθρώπους. Βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπους ο Θεός και να τους ευλογήσει για το έργο που κάνουν σε μένα. Αλλά εγώ θέλω και περιμένω και ζητάω από τον Κύριο. Από το Θεό περιμένω. Γι' αυτό και ο Δαβίδ μάζεψε πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000. Δεν πήγε μόνος του. Διάλεξε τους εκλεκτούς. Πήγε έντιμα, ένδοξα. Και σηκώθηκε, πήγε και όλος ο λαός μαζί του από Βααλέ του Ιούδα για να αναγάγει ο Δαβίδ εκείθεν την κυβωτό του Θεού, εις την οποίαν επικαλείται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων του καθημένου υπεράνω αυτής επί των χερουβίν. Πάμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Μέσα από το Δαβίδ βλέπουμε ένα ωραίο πνεύμα ανθρώπου, ο οποίος ναι μεν είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όμως κινείται και διοικείται από το Πνεύμα του Άγιο. Δεν είναι άνθρωπος φυσικός, αλλά είναι άνθρωπος πνευματικός. Απολύτως πνευματικός άνθρωπος. Ζηλωτής των πνευματικών. Δεν αποφασίζει με την κεφάλα του, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αποφασίζει με την προσευχή του. Και θέλω αυτό να μου επιτρέψετε να το ξαναπώ. Δεν αποφασίζει με τη σκέψη του, ούτε με την κουβέντα του, με τη γυναίκα του ή με τον άντρα της. Αλλά αποφασίζει με την προσευχή του στον Κύριο. Ωραίος άνθρωπος, ωραίο πνεύμα. Θα πετύχει? Μπορεί και όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα κάνει λάθη? Μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο Θεός θα τον διορθώσει και θα το κάνει πιο σωστά. Ή θα το κάνει τελείως σωστά. Σίγουρα θα το κάνει τελείως σωστά. Ανεβίβασαν λοιπόν την κυβωτόν του Θεού επί νέας αμάξης κατά το λόγο του Κυρίου. Εσήκωσαν αυτήν εκ του οίκου του Αβιναδάβ που ήταν πάνω στο βουνό, και οδήγησαν την άμαξα
Τη νέα, ο Ουζά και ο Αχιό ή του Αβιναδάβ, που δεν ήταν ούτε η Λεβί, ούτε η του Καθ, που σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με τον νόμο του Μωυσέως, θα έπρεπε να μετακινήσουν και να μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης. Έκανε λάθος. Δεν το κατάλαβε. Δεν το σκέφτηκε. Δεν προσευχήθηκε. Δεν ζήτησε να μάθει πώς θα γίνει αυτό. Ζήτησε να μάθει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν ζήτησε να μάθει πώς πρέπει να το κάνει. Και με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Οι αποφάσεις σου έχουν συνέπειες. Εσήκωσαν λοιπόν πάνω στη νέα άμαξα την κιβωτό του Θεού και ο Ουζά, ο υιός του Αβιναδάβ, εκαθόταν πάνω στην άμαξα και ο Αχιό προπορευότανε. Και ο Δαβίδ και όλος ο οίκος του Ισραήλ με πανείδος οργάνων από ξύλου ελάτης και κιθάρας και ψαλτήρια και τύμπανα και σύστρα και κύμβαλα δόξαζαν και υμνούσαν το Θεό. Μια ωραία πομπή η οποία όμως δεν είχε καμία τύχη επιτυχίας και ευλογίας, γιατί δεν ήταν στερεωμένη πάνω στο Λόγο του Θεού. Ωραία η εμφάνιση. Όλος ο λαός υμνούσε, δόξαζε, έπαιζε τύμπανα, χαιρότανε. Η κιβωτός του Θεού της διαθήκησε πάνω στην άμαξα, ένας απάνω, άλλος μπροστά, θα έλεγε κανείς, μία τέλεια πομπή, μία τέλεια ενέργεια, μία τέλεια συνάθρηση, μία τέλεια ευλογία από το Θεό. Όμως αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει τελειότης σε ανομία. Πάσα ανομία είναι αμαρτία. Δεν υπάρχει τελειότης παρά μόνο στην απόλυτη υπακοή και εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Στην απόλυτη. Με το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα. Με το Θεό δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη. Και αν κάνουμε, βεβαίως είναι αγαθός να μας συγχωρήσει, εφόσον κατανοήσουμε, μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και δεν το ξανακάνουμε. Η απόφαση λοιπόν που είχε ο Δαβίδ, αλλά δεν πέτυχε, ήταν να κάνω ό,τι θέλει ο Θεός. Αλλά το πρώτο που έπρεπε να εξετάσει στο να κάνω ό,τι θέλει ο Θεός, είναι να δει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα να προσευχηθεί και να οδηγηθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτα ερευνάμε και εξετάζουμε το Λόγο του Θεού και ύστερα προσευχόμαστε να μας οδηγήσει ο Θεός στις λεπτομέρειες για να εκτελέσουμε το θέλημά Του. Πόσο σημαντικό, αδερφοί, είναι όποια ενέργεια κάνουμε να τη βλέπουμε στο Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ακόμη πιο ιδιαίτερα τις έσχατες μέρες. Ό,τι κάνουμε να το βλέπουμε γραμμένο. Ό,τι κάνουμε που δεν το βλέπουμε γραμμένο, υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος να είναι και παράβασης. Η ασφάλειά μας είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Μόλις αρκετά προχώρησε η πομπή, όλα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Αλλά εμείς ξέρουμε τώρα, εκ των προτέρων, μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν θα έχει ποτέ καλό τέλος αυτή η πομπή. Αυτή η πορεία δεν θα έχει καλό τέλος. Έχει καλή αρχή. Έχει δοξολογία, έχει μνωδία, δεν θα έχει καλό τέλος όμως. Γιατί δεν είναι στηριγμένη απολύτως, κατά πάντα, στο Λόγο του Θεού. Στην πρώτη δυσκολία, όταν η κιβωτός πέρασε από κάποιες πέτρες, υποθέτω,
κουνήθηκε και Ουζά σαν άνθρωπος άπλωσε το χέρι του να την κρατήσει. Αυτό αποτελεί παράβαση ευθεία, γιατί ο Θεός απαγορεύει στους καθήτες με τα χέρια να πιάνουνε την κιβωτό της Διαθήκης. Είχε ειδικούς μοχλούς. Είναι προπαίτεια ο άνθρωπος να υπερασπίζεται το Λόγο του Θεού. Προπαίτεια. Να υπερασπίζεται το Θεό. Ο Θεός μας υπερασπίζεται εμάς. Εμείς υποτασσόμεθα στο Θεό. Πακούμε στο Λόγο Του. Και το αποτέλεσμα ήρθε κρίσης. Και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί, δια την προπαίτειαν αυτού, και απέθανεν εκεί παρά την κιβωτόν του Θεού. Διεκόπη επώδυνα η πορεία. Και όλοι μας έχουμε πορεία, αδελφοί. Και κάθε πορεία έχει ημερομηνία λήξεως. Έχουμε πορεία στο σχολείο, να τελειώσουμε το σχολείο μας. Έχουμε πορεία στο επάγγελμα, έχουμε πορεία να τελειώσει η μέρα μας. Έχουμε πορεία να τελειώσει η ζωή μας ευλογημένα. Όταν αυτή η ευλογημένη πορεία διακοπεί, θα διακοπεί γιατί κάτι δεν έχουμε προσέξει και μπορεί και πολλές φορές να διακοπεί και επώδυνα, όπως έγινε με τον Ουζά. Χαλασμός, λέει η Γραφή. Χαλασμός του Ουζά. Τέλειωσε. Σταμάτησε εκεί. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Με υμνοδία και δοξολογία και με χαρά και με προσευχές και με ευλογία, αλλά τέλειωσε. Ο Δαβίδ φοβήθηκε γιατί κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει λάθος ανθρώπινο. Και είπε, πω, τι έγινε τώρα? Αποκλείεται να τη μετακινήσω την κιβωτό του Κυρίου στον εαυτό μου και στην πόλη του Δαβίδ. Δεν το θέλω αυτό τώρα, είναι επικίνδυνο. Κατάλαβε ότι η κιβωτό της Διαθήκης είναι επικίνδυνο πράγμα. Ο Λόγος του Θεού είναι επικίνδυνο πράγμα. Στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορείς να παίζεις με το Θεό. Δεν μπορείς να παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού, παραδείγματος χάρη, και να έχεις φύγει από το σπίτι σου τσακωμένος με τη γυναίκα σου. Ή μέσα η καρδιά σου να έχει πίκρα και θυμό και οργή. Ή να έχεις αμαρτήσει. Ή να έχεις ψέμα. Ή να μην έχεις μετανοήσει. Θα γίνει χαλασμός. Η πορεία θα διακοπεί της ευλογίας. Δοκιμάζετε, λέει, τον εαυτό σας. Μετανοείτε, εξομολογήστε. Γιατί αν πάρετε και φάτε το σώμα και το αίμα του Χριστού αναξίως, ένοχοι θα είσαστε. Γι' αυτό και αρρωσταίνουν πολλοί και πεθαίνουν και μερικοί. Διακοπή της πορείας. Έχεις μια πορεία χριστιανική και έρχεται ο Θεός και λέει τέρμα. Μπορείς να συνεχίσεις άλλο. Έχεις μια πορεία οικογενειακή και έρχεται ο Θεός τέρμα. Γιατί δεν προσέχεις το λόγο μου. Δεν προσέχεις τη φωνή μου. Δεν προσέχεις τις διατάξεις μου. Αδιαφορείς για το θέλημά μου. Και ο Δαβίδ έχει επίσης αυτό το πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, είναι φοβούμενος τον Θεό. Φόβο και τρόμο. Μετά φόβου και τρόμου να εργαζόσαστε τη σωτηρία σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και έστριψε την πορεία, την άλλαξε, άλλαξε πορεία, άλλαξε τιμόνι, άλλαξε ρότα. Από φόβο.
Δεν είναι πονηριά, δεν έχει πονηριά, γιατί θα μπορούσε να έχει και πονηριά, αλλά δεν είναι αμαρτία. Είναι απροσεξία. Είναι λάθος. Δεν είναι έργος σαρκός. Δεν έκανε κάτι που να είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Δεν έκανε κάτι που να λύπησε το Θεό. Αλλά δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Και επειδή δεν έχει καταλάβει, δεν λέει θα το ξανακάνω. Δεν είναι προπετής, αλλά θέλω να καταλάβω, λέει. Και γι' αυτό άφησε την Κιβωτό. Η Κιβωτός πήγε στο σπίτι του Οβίδεδόμ, του Γεθαίου, έμεινε 3 μήνες. Και επειδή όλα ήταν κατά τάξη και ευσχημόνος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο Θεός ευλόγησε τον Οβίδ τον Εδόμ και απήγγειλαν στον Δαβίδ ότι τον ευλόγησε αυτόν. Εκεί κατάλαβε. Γιατί αυτόν τον επάταξε και εκείνον τον ευλόγησε, κάτι την κάναμε καλά. Και ρωτάνε, όταν συμβαίνει κάτι ρωτάμε το Θεό, βέβαια τον ρωτάμε. Να καταλάβουμε. Το ρωτάμε όμως με απορία, όχι με αγανάκτηση. Γιατί το έκανες αυτό σε εμένα? Αλλά πάμε στον Κύριο και λέμε με απορία και με ταπείνωση, Κύριε, γιατί συνέβη αυτό? Τι θέλεις να αλλάξω? Άλλο ρωτάω με θυμό και αγανάκτηση, λογαριασμό ζητάω. Άλλο ζητάω λογαριασμό. Και άλλο πηγαίνω ταπεινά και λέω, Κύριε, τι δεν έκανα καλά? Μήπως κάτι δεν έκανα καλά και πρέπει να το διορθώσω? Έτσι έκανε ο Δαβίδ. Είδε από εκεί ευλογή και εδώ πατάσει. Ο Θεός είναι αγαθός. Και δεν κάνει τίποτα εν αδικία. Σε εμάς είναι η αδικία. Και κατάλαβε ο Δαβίδ. Και λέει, τώρα θα το κάνουμε σωστά. Ωραία απόφαση. Το κάναμε λάθος, τώρα θα το κάνουμε σωστά, Κύριε μου. Και έτσι αποφασίζει και να ανανιβάσει και πάλι την Κιβωτό του Θεού εκ του οίκου Οβίδ Εδόμ ενεφροσύνη, και οι βαστάζοντες στην Κιβωτόν ευάδιζον σε απόσταση 6 βημάτων και εθυσίαζαν βόδι και σιτευτών. Και ο Δαβίδ τώρα δεν έψελνε, δεν δόξαζε, αλλά ταπεινώθηκε, εξευτελίστηκε ενώπιον του Θεού για να βρει χάρη από το Θεό. Τώρα μια διαφορετική πορεία. Πρώτη πορεία ήταν πολύ ωραία, αλλά δεν είχε καλό τέλος. Η δεύτερη δεν είναι καλή. Γιατί κάνει έτσι η Μιχάλα από πάνω και βλέπει τον Δαβίδ γυμνό, να φοράει μόνο ένα λινούν εφόδ. Και να χορεύει και να εξευτελίζεται μπροστά, όπως λέει η Γραφή, όπως οι κοινοί άνθρωποι, οι μηδαμινοί άνθρωποι. Όχι σαν βασιλιάς, σαν ένας των τελευταίων ανθρώπων. Και τον εξουδένωσε στο μυαλό, βασιλιάς είναι αυτός. Αυτός είναι ο τελευταίος των τελευταίων. Τι κάνει εκεί πέρα, ξεγυμνώνεται, χορεύει, ταπεινώνεται, ξεφτελίζεται μπροστά στα μάτια των θεραπενίδων, των του λαού, των γυναικών, των ανδρών. Ας το καλό από εκεί. Δεν είναι ωραία στην εμφάνιση η πορεία του Δαβίδ στα μάτια των ανθρώπων, αλλά είναι ωραία στα μάτια του Θεού. Δεν είναι ωραίο στα μάτια του ανθρώπου να έρθει κάποιος και να σε χτυπήσει το μάγουλο και εσύ να γυρίσεις και από τον άλλο. Τι είναι το ωραίο? Κύριε, ρίχτε του ένα κεραυνό να τον κάψει που τόλμησε και με άγγιξε, και να πληρωθεί και με Πνεύμα Άγιο και να αρχίζει να μιλάει και γλώσσες για να τον επιτιμάει. Ωραίος χριστιανός αυτός στα μάτια των ανθρώπων. Στα μάτια του Θεού ρίξω μου άλλη μία. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο να σε ονειδίζουνε και εσύ να μην αντιστέκεσαι. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μην αντιστέκεσαι στον πονηρό άνθρωπο. Να ταπεινώνεσαι, να ξεφτυλίζεσαι μπροστά στους ανθρώπους.
Όχι να διεκδικείς το δίκιο σου και να λες ότι μεγάλος και σπουδαίος είμαι. Εγώ τα ξέρω όλα, μα τόσο χαζός είσαι. Αυτό δεν είναι ωραίο. Ενώ το να ταπεινωθείς και να πεις ο Κύριος να σε ευλογήσει, Θεέ μου φώτισέ με. Παρακυρίου είναι και αυτή η κακοπάθεια. Δεν είναι ωραίο, αλλά αρέσει το Θεό όμως. Και κατάφερε αυτή τη φορά η πορεία και έφτασε μέχρι τη σκηνή που ο Θεός είχε ετοιμάσει για την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. Προσέφεραν ολοκαυτώματα, θυσίες. Ο Δαβίδ για κάθε έναν άνθρωπο που παρευρίσκεται το έκοψε ένα κομμάτι ψωμί, όχι μια φέτα ψωμί, ένα ψωμί, ένα καρβέλι ψωμί, ένα τμήμα κρέατος και μια φιλέα λίνου και τους ευλόγησε και τους απέστειλε όλους στον οίκον τους. Και γύρισε και αυτός στο σπίτι του να ευλογήσει τον οίκον του. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι κάτι που δεν του έχουμε δώσει σημασία, αλλά είναι απαραίτητο να το καταλάβουμε. Επέστρεψε να ευλογήσει τον οίκον του. Εμείς όταν γυρίζουμε σπίτι μας, γυρίζουμε να μας ευλογήσει ο οίκος μας, να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, να διασκεδάσουμε, να παίξουμε με τα παιδιά μας. Όμως ο Θεός θέλει όταν γυρίζουμε σπίτι μας να ευλογούμε τον οίκον μας. Ευλόγησε το σπίτι μου Κύριε μόλις ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις μέσα. Για δοκιμάστε το αδερφοί να δείτε. Μόλις ανοίγεις την πόρτα επιστρέφεις από οπουδήποτε και αν επιστρέφεις. Τη δουλειά σου, από το σπίτι σου, από την εκκλησία. Ξέρετε πότε το κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου την πρωτοχρονιά για γούρι. Και παίρνουν και ένα ρόδι εκεί μεγάλο και μια κάρη, πώς τη λένε αυτήν, μια από αυτή τη, πώς τη λένε, την κρεμμύδα, όχι καρίδα, δεν τα θυμάμαι και καλά, μια κρεμμύδα, την πηγαίνουν εκεί και ευλογούν το σπίτι στην πρωτοχρονιά για να είναι ευλογημένο όλο το χρόνο. Τι ωραία όμως να γυρίζεις σπίτι σου και μόλις ανοίγεις την πόρτα, στο όνομα του Χριστού ευλόγησε το σπίτι. Ευλόγησε τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Να δείτε τι ευλογία θα έρθει στο σπίτι. Γι' αυτό λέω ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι διδάσκαλός μας. Ο Δαβίδ γυρίζει να ευλογήσει τον οίκον του. Τον ενδιαφέρει ο οίκος του να είναι ευλογημένος παρακυρίου. Έτσι δεν είναι αδερφοί? Να είναι ευλογημένος από το Θεό. Όταν πηγαίνουμε σε ένα σπίτι, αδελφών, τι κάνουμε? Η ειρήνη του Θεού ευλογημένο να είναι το σπίτι σου. Το συνηθίζω αυτό, μακάρι να το έχω πιο έντονο μέσα μου. Αλλά όλοι μας το συνηθίζουμε, γι' αυτό λέω το συνηθίζω κι εγώ. Αλλά όχι μόνο στα άλλα σπίτια, πρώτα στα δικά μας, αδελφοί. Ή πιο σωστά και στα δικά μας. Μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου, ευλόγησε το σπίτι σου. Και καθώς πήγε να ευλογήσει το σπίτι του, να η Μιχάλ απέναντι η κόρη του Σαούλ. Αυτός ο Σαούλ κανένα καρπό καλό δεν θα έχει. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Η Μιχάλ, ο Ιωνάθαν, κανένα καρπό καλό. Γιατί δεν λογαριάσε το λόγο του Θεού, δεν το λογαριάζε. Μπαίνει μέσα μόλις τον άρπαξε από τα μούτρα που λέμε η Μιχάλ. Ο βασιλιάς είσαι εσύ που γυμνώθηκες σήμερα, ξεγυμνώθηκες στους οφθαλμούς των θεραπενίδων των δούλων σου και γυμνώθηκες όπως ένας ανεσχύντος, όπως ένας των μηδαμινών ανθρώπων. Κάποτε ο πατέρας της όταν είχε πάει στη σύναξη των προφητών εγυμνώθη, αλλά τον γύμνωσε ο Θεός για να τον ταπεινώσει, τον ξεφτύλισε ο Θεός. Ο άντρας της ο Δαβίδ στην παρουσία του Θεού ξεφτυλίστηκε μόνος του για να τον υψώσει ο Θεός. Ταπεινώθηκε για να τον υψώσει ο Θεός. Ο Σαούλ υψώθηκε και τον ταπείνωσε ο Θεός. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Δεν μπορείς να παίξεις με το Θεό. Και ο Δαβίδ κατάλαβε ότι το πνεύμα της Μιχάλη είναι άλλο πνεύμα. Έχει το πνεύμα του Σαούλ, που θέλει δόξα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όμως ο Χριστός είπε ότι είναι μεγάλο ενώπιον των ανθρώπων, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Δεν θέλει ο άνθρωπος να θέλει τη δόξα του κόσμου.
Πώς λέει να πιστέψετε, εσείς ζητάτε δόξα ο ένας από τον άλλον, ναι. Κατάλαβε ότι η Μιχάλη είχε άλλο πνεύμα. Γι' αυτό και ο Θεός τη Μιχάλ την κατεδίκασε να μην κάνει παιδιά, να μην έχει καθόλου σπέρμα. Το σπέρμα του Σαούλ τελείωσε. Απ' τη Μιχάλη ίσως θα μπορούσε να έχει εγγόνια με τον Δαβίδ, αλλά και η Μιχάλη είχε το πνεύμα του Σαούλ και την απέκλεισε από την τεκνοποιία. Και ο Δαβίδ της είπε, τι είναι αυτά που μου λες? Μπροστά στο Θεό που με ύψωσε και με έκανε ηγεμόνα απορρίπτοντας τον Σαούλ και τον οίκον του και με έκανε βασιλιά εμένα και τον οίκον μου, όχι μόνο θα ξεγυμνωθώ αλλά και πιο πολύ θα ξεφτυλιστώ. Μπροστά στον Κύριό μου πιο πολύ θα ταπεινωθώ, πιο πολύ θα ξεφτυλιστώ. Αλλά μπροστά στις θεραπαίνιδες για τις οποίες εσύ μου λες, εγώ σου λέω ότι ο Κύριος θα με υψώσει, θα με δοξάσει και θα με ευλογήσει. Και ο Θεός χάρηκε για τον Δαβίδ και λυπήθηκε μια φορά ακόμη και τελειωτική με τη Μιχάλ. Η Μιχάλ πλέον έφυγε από το προσκήνιο των ανθρώπων του Θεού. Δεν την ξαναβλέπουμε. Ούτε αυτήν, ούτε τον καρπό της. Γιατί είχε το πνεύμα του Σαούλ. Ζήταγε δόξα ενώπιον των ανθρώπων. Ενώ ο Δαβίδ ήθελε ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Για να τον δοξάσει ο Θεός. Και ο Θεός όχι μόνο τον ευλογούσε, αλλά και τον δόξαζε και τον δόξαζε και τον δόξαζε και όλο και περισσότερο, μέχρι που του χάρισε οίκο, μέσα από τον οποίο βγήκε και ο Υιός του Δαβίδ, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αλληλούια αδέλφια μου αγαπημένα. Να ψάλουμε τον ύμνο 220.